εντάξει. Κοντά μας ο Ιάκωβος Μιλωνάς, αυτή τη φορά στο Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος, ένα πολύ σημαντικό έργο, έτσι. Ναι, είναι ένα πολυβραβευμένο έργο γαλλικό του Jean-Claude Graber. Ανεβαίνει στη σκηνοθεσία του Γιάννη Ορδανίδη, θα είναι στη Μονή Λαζαριστών. Πρεμιέρα έχουμε 18 Οκτωβρίου. Ένα υπέροχο έργο, επίκαιρο θα έλεγα, με τις γλυκές του στιγμές, τις τρυφερές του, τις δραματικές του. Ένα έργο που τα έχει όλα και έχει να πει κάτι σε όλους. Το δικό σου ρόλος? Ο δικός μου ρόλος είναι στο Ραφτάτικο ένας σιδερωτής, ο οποίος είναι επαναστάτης, συνδικαλιστής, προσπαθεί να βγάλει τους συναδέρφους του από την ιστορία του να μην δουλεύουν με το κομμάτι αλλά να μπουν με το ωράριο ώστε να παίρνουν τις υπερορίες. Είναι η καινούργια γενιά που γεννιέται μετά τον πόλεμο. Κάτι σε Τζεκεβάρα αλλά σε κάτι πιο ήπιο. Ναι. Η συνεργασία με το κρατικό πώς προέκυψε? Η συνεργασία με το κρατικό προέκυψε επειδή ήρθε εδώ ο κύριος Ορδανίδης, επειδή είναι ο αγαπημένος μου ο κύριος Βούρος, όλα αυτά φέρανε αυτό το αποτέλεσμα να είμαι και εγώ στο κρατικό. Αλλά βέβαια και μέσα από ντισιόν, βέβαια, να το ξέρουμε αυτό, ναι. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι, γιατί είχαμε την ευκαιρία, τα λέγαμε και πέρυσι, πειραματίστηκες και στο ελεύθερο θέατρο, έτσι, εδώ, στις πόλεις. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μπορεί κάποια στιγμή να ξαναγίνουν αυτά τα έργα. Το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι καταπληκτικό, με αγαπάει πολύ, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και συνεχίζω να περνάω καλά. Και βλέπουμε για την Αθήνα τι θα γίνει. Δεν το μετάνιωσες τελικά που γύρισες? Όχι, όχι καθόλου και ίσα περνάω και καλύτερα, μπορώ να σου πω. Γιατί είναι και οι γονείς μου εδώ και η οικογένειά μου και τρώω και κανένα σπιτικό φαγητό καμιά φορά. Οπότε όλα είναι μια χαρά. Ωραία. Κάτι άλλο ετοιμάζεις από αυτά που έλεγες, έτσι, τα δικά σου τα πράγματα? Αυτά θα τα πούμε ξεχωριστά. Τώρα το σημαντικότερο είναι ότι είμαστε εδώ για το Ραφτάδικο που κάνει πρεμιέρα στις 18 Οκτωβρίου και σας περιμένουμε όλους. Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη ως Κυριακή. Για το πρόγραμμα θα μάθετε των παραστάσεων τι ώρες θα είναι. Καταπληκτικό έργο, σας περιμένουμε όλους και σας αγαπάμε και ελπίζουμε και για την αγάπη δικιά σας. Και εμείς σας αγαπάμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.